Για τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη αλλά και την απεξάρτησή του από το αλκοόλ, μίλησε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Θοδωρής Αθερίδης. Μήπως έπαιξε ρόλο το ότι ήσουν ο παρουσιαστής σε συνεντεύξεις και είπες αυτό που είπες για τη Σμαράγδα? Αυτό που άκουσα ότι το είπες με κλειστό καστοφωνάκι ισχύει? Δεν το είπα για να πω ότι το πάθελά μου. Είναι γιατί εγώ δεν τα λέω αυτά για λόγους αισθητικής. Δεν είναι άλλοι λόγοι. Ναι. Δεν κρύβομαι εγώ από τίποτα. Είναι αισθητικό, είναι λίγο μπι. Να μιλάς για τα προσωπικά σου. Ο εγωισμός μου δεν μου το επιτρέπει. Πες να το άκουσες, Μαράγδα, τι έκανε. Πες μου λίγο την αντίδρασή της. Γέλασε, μου λέει τι σε έπιασε. Και λέω τίποτα, δεν με έπιασε. Τι σε εξήγησα. Δεν το ήξερα, τότε το συνειδητοποιήσα. Ναι. Τι, τα έχουμε. Παιδιά, εδώ και εγώ είμαστε. Βουλιάζει η χώρα τώρα. Με ποια κόμμα να είμαι εγώ, δηλαδή. Αλλά πάντως μετά ένιωσε ποτέ που μίλησε δημοσίως, ας πούμε, για το αλκοόλ? Όχι. Όχι. Καταρχάς, θα σου πω κάτι. Η μισή πλευρά είναι όταν το κάνει. Γιατί απενεχοποιείς πάρα πολύ κόσμο. Όταν τους λες εγώ τώρα που με γουστάρεις εμένα, σερνόμουν στα πατώματα και ήμουν χάλια κτλ. Του δίνεις κουράγιο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι την εποχή που το έκανα, ήθελα να δεσμεύσω και τον εαυτό μου. Όταν βγαίνεις δημόσια και δηλώνεις. Δεν ξαναπέφτεις, ας πούμε. Ναι, σε βοηθάει και σαν να μην ξαναπέσεις. Γιατί μετά είσαι λίγο ξεφτύλας. Να είσαι αυτός που το έκανε και μετά να είσαι. Ξεκίνησα από 15 χρονών. Συστηματικά όμως από τα 18 μπορώ να πω. Μέχρι τα 34. Πόσα χρόνια είναι? 16. Τα 16 χρόνια ήταν. Αυτός όταν με γνώρισε δηλαδή ήμουν. Στους άγαμους που ήταν τότε που ήμουν εγώ 17 άτομα. Πίσω στο καμαρίνι υπήρχαν δύο μπουκάλια. Και τα πήραμε δύο άτομα. Το ένα εγώ και το άλλο άλλος. Σήμερα πια το έχεις κόψει τελείως? Δεν έχω βάλει γουλιά από 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Παιδιά, το πώς θυμάμαι.